centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σήμερα μαζί μας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντσούλη. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Καιρό δεν είχαμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής είστε το πρόσωπο που έχει βγει περισσότερες φορές στο σταθμό από τη συναρχή της χρονιάς. Εντάξει, θα προτιμούσα να μην έβγαινα τόσες φορές για τη δημοσιότητα για την οποία βγαίνω. Αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια που αναγκαστικά θα βγείτε. Εννοείται. Γιατί έχουμε αυτή τη βδομάδα, ανοίξαμε τα σχόλια αυτή τη βδομάδα, αλλά έχουμε τα πρώτα τμήματα ήδη με προληπτικό κλείσιμο τμήματων στο τρίτο δημοτικό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ήμασταν σε ετοιμότητα ως διεύθυνση, ως σχολεία, ναι, για οτιδήποτε μας προέκυπτε, εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη μέρα λειτουργίας σε σχέση με τον κορονοϊό. Είχαμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο, στο τρίτο δημοτικό. Απλά επειδή ο εκπαιδευτικός δίδασκε σε αρκετά τμήματα, ναι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Και σε άλλο σχολείο, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, ότι με το άλλο σχολείο δεν τίθεται θέμα, διότι δεν είχε πάει αυτή την εβδομάδα για μαθήματα. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά και σας συγχαίρω για τον επαγγελματισμό σας και εσάς και τον συνεργάτη σας, τον κύριο Πετρόπουλο, τον Μάρκο, που πραγματικά πριν βγάλει μια τέτοια είδηση έκανε ρεπορτάζ, ναι, ρώτησε, ναι, και βοήθησε στο να μην διασπείρουμε φήμες και πανικό σε σχολεία και σε γονείς που δεν επηρεάζονται καθόλου από το γεγονός αυτό. Μάλιστα. Όντως έτσι είναι, διδάσκει και σε άλλο σχολείο, αλλά αυτές τις ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή, που ήταν στο σχολείο, ήταν μόνο στο τρίτο δημοτικό αργουσιαστικό και δεν επηρέασε και δεν επηρεάζει κανένα άλλο σχολείο όπου διδάσκει. Λοιπόν, επειδή όπως είπαμε δίδασκε σε περισσότερα του ενός τμήματα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο είχε συμπληρώσει 2 ώρες διδασκαλία στα τμήματα αυτά, τα τμήματα αυτά τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουμε και κατόπιν εισήγηση φυσικά του τοπικού ΕΟΔΗ εδώ της Καστοριάς για 14 ημέρες. Οπότε από έως την Τρίτη 26 του μηνός. Ουσιαστικά για 2 εβδομάδες, έτσι. Ναι, για 2 εβδομάδες. Είναι 14 ημερολογιακές μέρες. Τα τμήματα αυτά θα τελούν σε αναστολή λειτουργίας. Δεν σημαίνει ότι φυσικά δεν θα γίνονται μαθήματα. Θα γίνονται πάλι με την τηλεκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Τηλεκπαίδευση ακριβώς. Τα τμήματα αυτά θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία ουσιαστικά για το διάστημα στο οποίο θα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Να πούμε ποια τμήματα είναι αυτά, Β1 και Β2, ναι, η πέμπτη τάξη. Πέμπτη τάξη και σίγμα τάξη. Αφορούν 62 παιδιά σε ένα σύνολο 140 παιδιών που έχει το τρίτο δημοτικό. 62 σε σύνολο 140, έτσι, σχεδόν, ναι. Λιγότερα από τα μισά. Ναι, ναι. Επηρεάστηκαν πολλά τμήματα, γιατί είπαμε ότι ο εκπαιδευτικός δίδασκε σε πολλά τμήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά παίρνουν κάποιες οδηγίες να προσέξουν ή οι γονείς τους να προσέξουν αυτές τις μέρες λίγο, ναι, παραπάνω, να ελέγχουν ίσως θερμοκρασία και τέτοια. Ναι, 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 να παρακολουθούν την υγεία τους, συνίσταται, εννοείται αυτό. Να απέχουν μάλλον από τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις επαφές με ευάλωτα άτομα. Να μην βγαίνουν και έξω από το σπίτι επίσης τα παιδιά αυτά. Όχι, δεν υπάρχει τόσο αυστηρό πρωτόκολλο να μην βγαίνουν έξω, αλλά όταν βγαίνουν έξω να έχουν, ας πούμε, τη μάσκα τους, να τηρούν τις αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις καραντίνας είναι να παρακολουθούν την υγεία τους τα παιδιά. Στο σπίτι οι γονείς σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι επιφυλακτικοί σε απόσταση με το παιδί, σε κάποιο άλλο δωμάτιο το παιδί, ή δεν συντρέχει τέτοιος λόγος. Αυτά μπορούν να τα δουν με τον γιατρό τους, εντάξει, εννοείται τις πρώτες μέρες όλα. Πάντα προληπτικά είναι. Αλλά, ναι, πάντα προληπτικά. Ναι, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ένα παιδί με το γονέα δεν, μέσα στο σπίτι δεν μπορούμε να είμαστε και να το έχει τελείως απομονωμένο, ναι, με όλα αυτά. Αν ήταν κάποιος ενήλικας, σίγουρα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά γενικότερα συνίσταται, ας πούμε, κυρίως να παρακολουθείτε η υγεία του στα άτομα που είναι σε καραντίνα και να εφαρμόζουν, όπως είπαμε, κυρίως αυτά που προανέφερα, δηλαδή να μην έρχονται σε επαφή με ευάλωτα άτομα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες
καλό είναι να απέχουν αυτό το διάστημα. Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, είναι κάτι το οποίο το περιμένατε, δηλαδή ήταν θέμα χρόνου να το έχουμε και αυτό το περιστατικό? Ναι. Είναι μέσα στα στατιστικά περιθώρια, ας πούμε. Όταν ο ιός κυκλοφόρει, όταν είμαστε σε μια περιοχή που τουλάχιστον... Δόξα τω Θεώ, είμαστε άσπρη πια περιοχή, δεν έχουμε... Είμαστε πάρα πολύ... Από τις καλύτερους νομούς της Ελλάδος σήμερα είναι η Καστοριά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπετε ότι έστω και ένα κρούσμα, πώς μπορεί μέσα σε μια σχολική κοινότητα, ανάλογα με το πώς διδάσκει το εκπαιδευτικό ή σε μια δευτεροβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εκπαιδευτική είναι όλοι οι ειδικότητες και δεν είναι όπως το δημοτικό που μπορεί ένας εκπαιδευτικός να καλύπτει το ωράριο του μόνο σε μια τάξη, τι αναστάτωση μπορεί να δημιουργηθεί. Σίγουρα το περιμέναμε, αλλά δείτε ότι ήμασταν προετοιμασμένοι, γιατί είχαμε τα πρωτόκολλα, είχαμε τα αντανακλαστικά έτοιμα, ώστε με το που προκύψει οποιοδήποτε θέμα να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Έτσι ήμασταν σε επαφή από χθες με τον υπεύθυνο COVID του σχολείου, με τον διευθυντή, με την υποδιευθύντρια, ειδοποιήθηκαν έγκαιρα οι γονείς, ειδοποιήθηκε ο ΕΟΔΗ, κινητοποιηθήκαμε όλοι και έτσι αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν και άλλα τέτοια στο μέλλον, αλλά αυτό που προέχει είναι να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, να μην διασπείρουμε τον πανικό στην κοινότητα και να μην διασπείρουμε με αντίστοιχο τρόπο και τον ιό στην κοινότητα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Η διαπίστωση ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει κολλήσει τον κορονοϊό έγινε μετά από τα τεστ τα οποία λέγαμε και συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι οι δάσκαλοι όσοι θέλουν και επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα τεστ, κάπως έτσι προέκυψε? Έχω την εντύπωση, το τεστ, αν έχω την καλή πληροφορία, το τεστ έγινε την Τετάρτη στο κέντρο υγείας του Άργους Οριστικού, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός. Δεν ξέρω αν το είχε κλείσει ο ίδιος ή προέκυψε μετά από συμπτώματα που πιθανόν να είχε. Έγινε με κάποια παρότηση του διευθυντή του σχολείου να πάει να εξεταστεί και να πάει άμεσα στο κέντρο υγείας και κάπως έτσι έγινε. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται τώρα στο τρίτο δημοτικό, ας πούμε? Κοιτάξτε, οι δάσκαλοι δεν θεωρούνται, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο δεν θεωρούνται στενή επαφή. Ναι, αλλά μισό λεπτό, δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι μαζί σε ένα γραφείο μέσα? Σαφέστατα είναι, αλλά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα είναι με τις μάσκες τους και κρατούν τις αποστάσεις. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε έναν εκπαιδευτικό σε κάθε σχολείο που νοσούσε, έπρεπε να κλείνουμε κάτι τέτοιο. Έπρεπε να είναι σωστό. Άρα δεν τίθεται θέμα για τους άλλους εκπαιδευτικούς? Δεν τίθεται θέμα. Ή τουλάχιστον τίθεται ένα θέμα και οι ίδιοι να πάουν να κάνουν ένα τεστ? Αυτό το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο όταν έχεις ένα κρούσμα στο σχολείο σου. Καλό είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί εκεί κάποια στιγμή, ειδικά μάλιστα μετά από 5-7 μέρες που υπάρχει περίοδος, ας πούμε, πόασης του ιού, να πάνε να κάνουν το τεστ. Και φυσικά όσοι τυχόν βρέθηκαν κοντά του, όπως λένε τα πρωτόκολλα, σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερη των 15 λεπτών και χωρίς να φοράνε τη μάσκα. Μάλιστα. Και αν δηλαδή κάποιος βρέθηκε κοντά στο εκπαιδευτικό προσωπικό με αυτές τις προϋποθέσεις που σας ανέφερα, και αυτός καλό είναι να κάνει το τεστ ή να προσέξει τις επόμενες ημέρες. Αλλά δεν θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, όπως σας προείπα, στενή επαφή του εκπαιδευτικού. Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι ένα περιστατικό το οποίο θα περάσει γρήγορα και φυσικά περαστικά και στον συνάδελφό σας, τον δάσκαλο, τον συγκεκριμένο. Και τα παιδιά σε 2 εβδομάδες θα ξαναγυρίσουν και πάλι στην τάξη τους όλες αυτές τις ημέρες με τηλεδιάσκεψη, με τον γνωστό παραδοσιακό πια τρόπο. Με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Καλά το είπατε. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς πρέπει να είναι ήσυχοι, όπως και την προηγούμενη φορά, ότι τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά εφαρμόζονται με αυστηρότητα στα σχολεία. Οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι COVID που βρίσκονται σε κάθε σχολείο, η διεύθυνση, ο ΕΟΔΗ, είμαστε κοντά τους για να τους στηρίξουμε και να προστατεύσουμε το υπέρτατο βαθμό της υγείας των παιδιών και των οικογενειών. Θυμήστε μου λίγο, το τρίτο δημοτικό έχει ξαναχτυπηθεί σε τέτοια κατάσταση? Το τρίτο δημοτικό όχι. Όχι. Το τρίτο δημοτικό ήταν η πρώτη φορά. Ήταν το διαγωγείο. Ναι, σωστό. Αναστολή τμήματος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Και οτιδήποτε χρειαστείτε, στη διάθεσή σας και να σου. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Ευχαριστούμε. Centra.com.gr.
το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.